Μέρα γιορτής και εθνικής ανάτασης είναι σήμερα για τον απανταχού κουρδικό πληθυσμό, ο οποίος διεκδικεί για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία την ανεξαρτησία σε δική του πατρίδα. Το δημοψήφισμα στο Βόρειο Ιράκ, ωστόσο, έχει προκαλέσει επικίνδυνους κλειδονισμούς στις ισορροπίες της Μέσης Ανατολής. Μενόμενος, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγί Περντογάν, απειλεί με εισβολή. Θα το πω για ακόμη μια φορά. Είναι θέμα επιβίωσης για το κράτος και το έθνος μας. Έχουμε σύνορα 911 χιλιόμετρων με τη Συρία. Το έχω πει. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε τέτοια εδαφική αλλαγή. Μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ. Ο Ταγί Περντογάν ανακοίνωσε πως το πέρασμα Χαμπούρ έχει κλείσει και δεν επιτρέπεται η διέλευση Κούρδων προς την Τουρκία. Στη διάρκεια της εβδομάδας προειδοποίησε ο νέος Σουλτάνος ότι θα τεθούν σε εφαρμογή και άλλα μέτρα οικονομικού στραγγαλισμού, μεταξύ των οποίων το κλείσιμο του εναέριου χώρου αλλά και του πετρελαϊκού αγωγού που αποτελεί τη μόνη δίωδο μεταφοράς του κουρδικού πετρελαίου. Μετά από αυτό, να δούμε ποια δίωδο θα βρει η τοπική κυβέρνηση του Βορείου Ιράκ για να στέλνει το πετρέλαιό της ή ακόμη και πού θα το πουλά. Τη στιγμή που θα κλείσουμε τη στρόφιγγα, όλα θα τελειώσουν. Με κλείσιμο των συνόρων προχώρησε και το Ιράν, ενισχύοντας παράλληλα τη στρατιωτική του παρουσία στο σημείο. Ο κουρδικός λαός όμως δηλώνει έτοιμος να πεθάνει για το ιδανικό της δικής του πατρίδας. Όπως δεν υποταχθήκαμε στο Σαντάμ Χουσέιν, ούτε τώρα θα υποταχθούμε σε ένα Ιρακινό Άραβα ηγέτη. Κάναμε πολλές θυσίες για αυτή τη γη και Θεού θέλοντος, το πρώτο κουρδικό κράτος θα ανακηρυχθεί σύντομα. Είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε τους εαυτούς μας γι' αυτό. Τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος αναμένεται να γίνουν γνωστά σε 3 ημέρες.